Μπισουρίου είναι χωρίς νερό 5-6 μέρες. Κύριε Χατζιπάκο, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι γίνεται τώρα με το Μπισουρίου, εξετάζουμε έκτακτα μέτρα? Κοιτάξτε, το γεγονός το αδιαφυσβήτητο είναι ότι η αμήνη των συστημάτων για σκόπος είναι τόσο πέρσι όσο και φέτος, λόγω της υπερβολικής, μεγάλης ροής του ποταμού, έχουν προκληθεί προβλήματα στον αγωγό ο οποίος παρέχει νερό στο Μπισουρίου. Αυτό είναι γεγονός. Έτυχε και πέρσι, έτυχε και φέτος, δεν μας ξανά τύχε, η αλήθεια λέγεται, γιατί δεν ξανά είχαμε τόσες μεγάλες ροές στον ποταμό για να μας προκαλέσει αυτή τη ζημιά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πρόσβαση προς τα σημεία, τα δύο τα οποία έχουμε εντοπίσει ότι έχει πάθει ζημιά ο ποταμός, τα οποία πρέπει να πω ότι δεν εντοπίσαμε με drone, γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να εκτραπεί ο ποταμός για να μπορέσουν να δουλέψουν οι συνάδελφοι για την επισκευή του. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα ξέρω αργά το απόγευμα, αν έχει προσπάθει. Άρα θα πάρει και άλλες μέρες η όλη κατάσταση. Θα πάρει και άλλες μέρες. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Αν δεν μπορούμε να εκτρέψουμε, μπορεί να πάρει πολλές ακόμα μέρες για να γίνει αυτή η δουλειά. Διότι αν δεν σταματήσει η έντονη ροή του ποταμού και δεν μπορούμε να τα επιστρέψουμε, δεν μπορεί απλώς ο κόσμος να μπει να το επισκευάσει. Μέχρι τότε πώς θα τροφοδοτείται η κοινότητα με νερό, κύριε Χατζιπάκο? Αυτή τη στιγμή το Τμήμα Αναπτύξης Ελλάδος σε συνεργασία με το υπάρχον και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρέχουμε νερό με βιντεοφόρα από το ληστήριο της Λεμεσού στην κοινότητα. Ξέρω και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε ότι δεν είναι αρκετό και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες πλήρως της κοινότητας. Έχω γνώση, μην θα πω ψέματα για την ανθρώπινη εντάξει. Αλλά ειλικρινά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι το σημερινό. Με το να θα τελειώσει αυτή η ιστορία και μπορέσουμε να μαζέψουμε το νου μας, θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε και δεν σας έχω λύσει να σας δώσω. Δεν ξέρω δηλαδή. Για μια επανάληψη του φαινομένου. Ενώ τη ζημιά. Μπορεί να είναι εύκολη, μπορεί να είναι δύσκολη. Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για μια επανάληψη. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χατζιπάκο. Αυτά είναι τα δεδομένα μας αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να απολογηθώ στον κοινοτάρχη και στον κόσμο. Κάμουν οι συνάδελφοι ό,τι μπορούν. Όλο το Σαββατοκύριακο είμαστε στα τηλέφωνα. Είναι αυτή τη στιγμή επί τόπου. Ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν, το κάνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Άρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλες ροές στον ποταμό έφεραν πρόβλημα.